Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο Κωνσταντίνος Χατζηγκώστας, 45 ετών, από την Αγία Νάπα. 20 λεπτά μετά τις 2 χθες το μεσημέρι, 72χρονος από τη Λευκοσία, οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην οδό Τεύκρου Ανθίας στην Αγία Νάπα. Κάποια στιγμή, ενώ ηλικιωμένος προσπαθούσε να στρίψει προς την δεξιά πλευρά του δρόμου, προκειμένου να μπει σε πρατήριο καυσίμων, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ανέκοψε την πορεία μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ο 45χρονος, ο οποίος διαμένει στην Αγία Νάπα. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο άτυχος μοτοσικλετιστής εκτινάχθηκε στην άσφαλτο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, αλλά λόγω της κρισιμότητας της καταστασής του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα των σοβαρών τραυματισμών του 45χρονου. Από τις εξετάσεις που έγιναν στη σκηνή, διαπιστώθηκε ότι ο μοτοσικλετιστής δεν έφερε προστατευτικό κράνος. Ο Χατζηγκώστας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας και μέχρι αυτή την ώρα η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεραποντες ιατρούς ως κρίσιμη. Ο οδηγός του οχήματος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με μηδενική ένδειξη.